Καλησπέρα. Χαίρετε. Σε συνέχεια του χθεσινού βραδινού θέματος, το οποίο είχε τίτλο «Αν ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι δοτικός», ένας άνθρωπος που είναι δοτικός μετά που θα φάει τα μούτρα του, αν μπορεί να το επιτύχει να μην είναι δοτικός, έχουμε το απόψινό θέμα που έχει να κάνει με την αλλαγή συμπεριφοράς και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το ερώτημα αν τελικά οι σχέσεις μας επηρεάζουν τόσο ώστε να μας μεταμορφώσουν είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Γράφει μια φίλη. Οι σχέσεις των ανθρώπων τείνουν πια να γίνονται δύσκολες όλο και περισσότερο. Οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν γίνει ανταγωνιστικές και όχι αλληλοσυμπληρωματικές. Νομίζω ότι πλέον κυριαρχεί λόγω των χρόνιων εγκαταστάσεων της χώρας μια παθογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί αδιάγνωστοι εκεί έξω, με αποτέλεσμα όλων των ειδών οι σχέσεις όλων των ειδών να βάλλονται. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αδιάγνωστους δημιουργούν οικογένειες, παιδιά, τα οποία αντίστοιχα βάλλονται από γονείς αδιάγνωστους και ο κύκλος συνεχίζεται. Το ίδιο συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Μετά από ένα πολύ βαρύ ψυχολογικό τραύμα, μεταμορφώθηκα σε κάτι ή κάποιαν που σήμερα δεν θα αναγνώριζα. Έναν άνθρωπο σκληρό, χωρίς καμία αίσθηση για τίποτα. Ένα κινούμενο ζόμπι που απλώς ανέπνεε. Τελικά όταν μετά από πολλά χρόνια εργασίας με τον εαυτό μου άλλαξα και αποφάσισα να γίνω η παλιά που γνώριζα, ξαναήρθε ένα χαστούκι άμεσο για να μου υπενθυμίσει το που βρισκόμουν, ότι βρίσκεσαι σε έναν κόσμο γεμάτο αδιάγνωστους και άδικο κόσμο. Έτσι λοιπόν, επειδή ο παλιός μου αυτός δεν μου άρεσε διότι θα έπρεπε να θάψω την ενσυναίσθησή μου και τη δοτικότητά μου, ξανααποφάσισα να αποσυρθώ για να ησυχάσω τελικά. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να περιέγραφα την πολυτάραχη ζωή μου σε ένα βιβλίο. Και γιατί όχι. Ναι, ο άνθρωπος αλλάζει. Το θέμα είναι όμως τελικά εάν αυτός ο εαυτός μας που προκύπτει μετά από την αλλαγή μας αρέσει ή όχι. Είστε ένα γλυκύτατο πλάσμα, βοηθάτε πολύ κόσμο. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Ελπίζω η κόρη μου που σπουδάζει ψυχολογία να σας μοιάσει έστω και λίγο. Ελπίζω η κόρη σου που σπουδάζει ψυχολογία να με ξεπεράσει, όχι απλώς να μου μοιάσει. Νομίζω πως θα μπορούσατε να κάνετε ένα θέμα για το αν τελικά οι σχέσεις μας επηρεάζουν τόσο ώστε να μας μεταμορφώσουν είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για την αφορμή που μας δίνει να συζητήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως τον αρνητικό ή θετικό επηρεασμό που μπορεί να έχουμε από τις σχέσεις μας. Και τις ερωτικές και τις οικογενειακές και τις φιλικές και τις επαγγελματικές. Υπάρχουν διάφορες παροιμίες στην ελληνική γλώσσα που μιλούν για το πώς επηρεάζει ο ένας άνθρωπος τον άλλο. «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι», λέει. «Ή με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις». Και θα συμπληρώσετε και εσείς στα σχόλια πολλές τέτοιες παρόμοιες παροιμίες, οι οποίες αναφέρονται στην καταλυτική επίδραση που έχει μία σχέση πάνω σε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι σχεσιακό όν. Ο άνθρωπος υπάρχει μέσα από τις σχέσεις του. Μέσα από τη σχέση του με τον εαυτό του, μέσα από τη σχέση του με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του. Γι' αυτό εμείς οι ψυχολόγοι δίνουμε τόσο πολύ έμφαση στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, στη βρεφική ηλικία, στην νηπιακή ηλικία, ακόμη και στην εμβρυϊκή ηλικία, όταν το παιδί βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μάνας του, γιατί ακριβώς έχει αποδειχθεί μέσα από την επιστήμη της ψυχολογίας και τις μελέτες της, ότι ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται το έμβριο ακόμη, με τους γονείς του, το βρέφος, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, ο νεαρός ενήλικας, ο τρόπος που σχετίζεται με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του, επηρεάζει πάρα πολύ τη σχέση του με τον εαυτό του και επηρεάζει κριτικά το πώς θα εξελιχθεί ως άνθρωπος. Δεν είναι φυσικά ο μόνος παράγων. Θυμάμαι στο μάθημα της αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο, κάναμε πολλές διαλέξεις, μας έγιναν πολλές διαλέξεις για το μεγάλο ερώτημα «Nature or nurture», φύση ή ανατροφή. Τι επηρεάζει περισσότερο την εξέλιξη ενός ανθρώπου, η φύση, τα γονίδια του δηλαδή, ή η ανατροφή του, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει. Και είναι ένα ερώτημα επιστημονικό, το οποίο μοιάζει με το αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό γέννησε την κότα. Η άποψή μου ως ψυχολόγου είναι ότι τα γονίδια μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό
το hardware μας, δηλαδή το μηχάνημά μας, το πώς θα είναι φτιαγμένο το μυαλό μας και το σώμα μας και πώς, ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας φέρουμε μαζί μας, σε μεγάλο βαθμό, γύρω στο 50%, και σε ένα επίσης μεγάλο βαθμό επηρεάζει και το περιβάλλον το πώς θα εξελιχθούμε, αλλά κατά τη γνώμη μου υπάρχει και ένας ειδοποιός παράγων που είναι η ανθρώπινη θέληση και προσωπική βούληση. Δηλαδή, ναι μεν τα γονίδια μας καταδυναστεύουν, γιατί μπορεί να έχουμε κληρονομήσει ένα χαρακτήρα κρυχτικό, μπορεί να έχουμε κληρονομήσει ένα χαρακτήρα εξαιρετικά δοτικό, το οποίο να μας κάνει κατάλληλους για θύματα κακοποίησης σε όλων των ειδών της σχέσης. Μπορεί να έχουμε κληρονομήσει χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μας κάνουν ευάλωτους στη χειραγώγηση ή να έχουμε κληρονομήσει χαρακτηριστικά προσωπικότητας που να μας κάνουν εύκολους στο να γινόμαστε εμείς ήδη χειριστικοί. Και όλα αυτά που τα φέρνεις μαζί σου, τα κουβαλάς όλη σου τη ζωή και είσαι αναγκασμένος εσύ ο ίδιος να έρχεσαι σε επαφή και να διαπραγματεύεσαι με τις δικές σου δυνάμεις και αδυναμίες. Από την άλλη, δεν διαλέγουμε σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε, όπως δεν διαλέγουμε και ποια γονίδια θα κληρονομήσουμε. Οπότε κάποιοι από εμάς είμαστε τυχεροί και γεννιόμαστε σε οικογένειες που είναι υποστηρικτικές και διδάσκουν στα παιδιά τους την επικοινωνία, δίνουν ουσιαστική αγωγή στα παιδιά τους, όχι απλώς τα επιφανειακά υλικά αγαθά. Και κάποιοι άλλοι είμαστε αρκετά άτυχοι για να γεννηθούμε σε οικογένειες τις οποίες οι γονείς μας δεν ήταν γονεϊκοί και δεν είχαν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν ουσιαστικά ένα παιδί. Όλα αυτά είναι ο παράγον τύχη. Είναι τυχαία γεγονότα. Τυχαίο γεγονός σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπει η επιστήμη, και τυχαίο γεγονός ποια γονίδια θα κληρονομήσεις από τους γονείς σου και από τις 7 γενιές πριν από τους γονείς σου. Στην Κύπρο λένε το παιδί παίρνει από 7 γενιές. Μιλάνε φυσικά για την κληρονομικότητα, ότι μπορεί ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που έχει ένα παιδί που γεννιέται σήμερα να το έχει πάρει από 3 γενιές πριν ή 4 γενιές πριν. Από τον προ-προ-πάπο του, την προ-προ-προ-γιαγιά του κλπ. Για μένα όμως είναι εξαιρετικά σημαντικός και ειδοποιός παράγων η προσωπική βούληση. Εάν δεν το πίστευα αυτό, δεν θα ήμουν ψυχολόγος, δεν θα εξασκούσα το λειτουργήμα του ψυχολόγου όσον αφορά στη ψυχοεκπαίδευση και δεν θα δούλευα τόσα χρόνια ως ψυχοθεραπεύτρια. Δεν πίστευα ότι μπορεί ο άνθρωπος με τη δική του προσωπική βούληση να αλλάξει το ρουν του ποταμού και να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι αν μεγαλώσεις σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον με αδιάγνωστους γονείς, θα προκύψεις κι εσύ αρκετά αδιάγνωστος και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Θυμάμαι τώρα ένα κορίτσι που πήγε να σπουδάσει, που ήταν 18 ετών. Προτού να πάει να σπουδάσει νόμιζε ότι όλα ήταν πάρα πολύ καλά, ζώντας μέσα στο γυάλινο κλουβί, το χρυσό κλουβί που την είχε η οικογένεια, μη συνειδητοποιώντας τις αδυναμίες της και τα ευάλωτα της σημεία, και πήγε να σπουδάσει με πολύ δυναμισμό και πολύ όρεξη για ζωή και σίγουρη ότι θα τα κατάφερνε, και το πρώτο τρίμηνο κατέληξε να κλαίγει, να κλαίει με τις ώρες, να θέλει να επιστρέψει πίσω στο πατρικό της, να θέλει να έρθει σε επαφή με τους γονείς της, με τους οποίους δεν είχε και ιδιαίτερα καλή σχέση, και να ανακαλύπτει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να ζήσει μόνη της και να ανταπεξέλθει στη φοιτητική ζωή. Και αγόρια έχει που το παθαίνουν αυτό, και κορίτσια. Και εκεί αρχίζει να αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά ότι δεν ήταν ιδανικό το περιβάλλον στο σπίτι. Γιατί αν το περιβάλλον στο σπίτι ήταν φυσιολογικό, όχι ιδανικό, φυσιολογικό έστω, θα μπορούσε να λειτουργήσει και έξω από εκείνο το περιβάλλον. Μας επηρεάζει αφάνταστα το περιβάλλον μας. Όσο πιο μικροί είμαστε, τόσο περισσότερο μας επηρεάζει. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και όταν κρίνουμε τους άλλους, που είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μην κρίνουμε τους άλλους, γιατί η κρίση συνήθως είναι κατάκριση. Δεν ξέρεις με ποιο τρόπο έχει μεγαλώσει ο καθένας, τι εμπειρίες έχει στη ζωή του, είχε στη ζωή του και μέσα σε τι είδους σχέσεις έπρεπε να επιβιώσει. Οι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά είναι σχέσεις που επηρεάζουν καθοριστικά
τη συνδεσιμότητα των παιδιών και την ικανότητα τους να συνδεθούν υγιώς με άλλους ανθρώπους. Η δοτικότητα και η ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστικά υγιούς συνδεσιμότητας. Ένας άνθρωπος που έχει δοτικότητα και έχει ενσυναίσθηση μπορεί να συνδεθεί καλύτερα με τους άλλους ανθρώπους παρά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχρός, κλεισμένος στον εαυτό του και παγωμένος. Αυτό που περιγράφει φίλη στο mail της, ό,τι της συνέβηκε, στην ουσία είναι μια εύγλωτη περιγραφή του μετατραυματικού στρες. Ίσως της διαταραχής μετατραυματικού στρες, του πώς εξελίχθηκε αυτή η κοπέλα, δεν μπορώ να της κάνω διάγνωση μέσα από το γράμμα, αλλά το τραύμα το ψυχικό που υπέστη, την οδήγησε στο να μουδιάσει συναισθηματικά και να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε προηγουμένως. Να μην μπορεί να συνδεθεί με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί όταν αποφεύγουμε ένα τραύμα, όταν αποφεύγουμε να έρθουμε σε επαφή με τα πολύ αρνητικά συναισθήματα που μας προκαλεί ένα τραύμα μπορεί να είναι μια σεξουαλική παρενόχληση, μπορεί να είναι ψυχική κακοποίηση, μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ψυχική κακοποίηση του να μεγαλώνει σε μια οικογένεια στην οποία οι γονείς σου δεν είναι γονεϊκοί. Μπορεί να είναι μια σοβαρή ερωτική απογοήτευση, ίσως από την πρώτη σχέση στην οποία δοθήκαμε 100% και φαγάμε τα μούτρα μας. Για τον καθένα μπορεί να είναι ένα διαφορετικό πράγμα, ένα ψυχικό τραύμα. Μπορεί να είναι ένα αυτοκινητικό ατύχημα στο οποίο ανακοντέψαμε να χάσουμε τη ζωή μας. Μπορεί να είναι μια σοβαρή επέμβαση ιατρική και μια σοβαρή ασθένεια που να μας έχει καταταλαιπωρήσει. Όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα, εάν δεν τα διαχειριστούμε, εάν δεν μιλήσουμε για αυτά, αν δεν πάμε σε ένα ψυχολόγο να ανοίξουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας και να μιλήσουμε για τα τραύματά μας και τα κρατάμε στο υποσυνείδητο μας πολύ καλά κρυμμένα, κακοφορμίζουν αυτά τα τραύματα και δημιουργούν σοβαρά θέματα στη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εσωτερικούς δαίμονες, τους οποίους δεν έχει αντιμετωπίσει, δεν συνδέεται ιδιαίτερα στενά με τους άλλους ανθρώπους, γιατί στη σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους αναπόφευκτα ερχόμαστε σε επαφή με το τραύμα μας. Γι' αυτό τον λόγο και οι ερωτικές σχέσεις προσομοιάζουν τις σχέσεις γονέων-παιδιών, επειδή στην ερωτική σχέση υπάρχει και σωματική σύνδεση και όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, ακόμη και το να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι με έναν άνθρωπο ή να καθόμαστε πολλές ώρες στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο, αυτό φέρνει σε επαφή τα σώματά μας και φέρνει σε επαφή τους εγκεφάλους μας και επηρεαζόμαστε και από τη διάθεση ακόμη που έχει άλλος άνθρωπος. Μπορεί να μην έχεις ερωτική επαφή με τον άνθρωπο, μπορεί ένα ζευγάρι να μην κάνουν έρωτα πλέον, να είναι αποξενωμένοι ερωτικά, σεξουαλικά, να κοιμούνται όμως στο ίδιο κρεβάτι. Με το που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι συγχρονίζονται τα κύματα των κεφάλου σου. Η διάθεση σου επηρεάζεται από τη διάθεση του άλλου, η διάθεση του άλλου επηρεάζεται τη δικιά σου διάθεση. Επηρεαζόμαστε και όσο πιο λίγο συνομιλούμε με τον εαυτό μας και με το τέρι μας ή με τον φίλο μας ή με τον αδελφό μας ή με τον συγγενή μας ή με τον άνθρωπο με τον οποίο είμαστε συσχετισμένοι και είμαστε σε σχέση, όσο λιγότερο συζητούμε το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στη σχέση μας και πώς επηρεάζει ο ένας τον άλλο, τόσο περισσότερο θα επηρεαζόμαστε χωρίς να το συνειδητοποιούμε και μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να είμαστε εντελώς διαφορετικοί από ό,τι είμαστε. Να ψυχράνουμε, να κλειστούμε στο καβούκι μας. Ένας πολύ ανοιχτός και επικοινωνιακός άνθρωπος να γίνει πολύ κλειστός στον εαυτό του και μίζερος και αρνητικός με τους άλλους ανθρώπους κλπ. Έχω δει τέτοιες μεταμορφώσεις ανθρώπων. Κατά κρίβεια μπορείτε να γυρίσετε στα παλιά μου τα βίντεο. Κάτι έψαχνα χθες στο κανάλι και έβλεπα ένα βίντεο πριν ένα χρόνο ακριβώς. Να δείτε πως ήταν το δικό μου το πρόσωπο. Να δείτε πως ήταν το δικό μου το πρόσωπο όταν μιλούσα. Και δεν μιλάω για εμφάνιση, μιλάω για το βλέμμα μου και μιλάω για την ψυχική μου διάθεση, πως διαφαινόταν αυτή στο πρόσωπό μου στα βίντεο. Έβλεπα το βίντεο, ποιο βίντεο έβαλα να δω χθες, το βίντεο για το πως αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά και σωματικά το άγχος. Εκείνο το βίντεο που περπατούσα στο ποτάμι. Και το βλέπα εκείνο το βίντεο, κάτι ήθελα να δω στο βίντεο, κάτι ήθελα να δω το ποτάμι, το επιθύμησα, το ποταμάκι εκεί στο χωριό. Και βλέποντας τον εαυτό μου λέω, μα κύριε Λέισον, καμία σχέση το πώς ήμουνα ένα χρόνο πριν, πώς έμοιαζε το πρόσωπό μου, τι απέπνεε το πρόσωπό μου,
σίγουρα όχι το ίδιο που αποπνέει τώρα και θα καταλάβετε πώς ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεαστεί από μία σχέση και από την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου με τον οποίο περνά τη ζωή του. Έστω και αν δεν συζητάνε βαθιά, έστω και αν δεν συνομιλούνε, έστω και αν δεν σου λέει ο άλλος πρέπει να κάνεις το ένα ή πρέπει να κάνεις το άλλο, μόνο και μόνο που συγχροντίζεσαι, μόνο και μόνο που ζεις στον ίδιο χώρο, επηρεάζεσαι. Και επηρεάζεσαι χωρίς να το πάρεις είδηση. Γιατί μιλάμε φυσικά για το φαινόμενο της συνεξάρτησης. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις σιγά σιγά αποκτούν και ήδη αρνητικά χαρακτηριστικά που έχει ο κακοποιητής τους, γιατί μου το έχετε ρωτήσει πρόσφατα αυτό το πράγμα. Ναι, ο συνεξαρτώμενος άνθρωπος μπορεί να γίνει και ο ίδιος μία μικρή απεικόνιση του κακοποιητή του και να μην το συνειδητοποιεί, να μην το αντιλαμβάνεται και να μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο που να νιώθει τύψεις και ενοχές γιατί καθρεφτίζει τη συμπεριφορά του τοξικού ανθρώπου ή του διάγνωστου ανθρώπου με τον οποίο συνδέεται και να χάνει εντελώς την μπάλα και να μην συνειδητοποιεί ότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβηκε ήταν ότι πήγε και συνδέθηκε με έναν άνθρωπο που έχει χίλια μύρια ψυχολογικά θέματα, άλυτα προβλήματα, εσωτερικούς δαίμονες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι στο υποσυνείδητό τους, στο υποσυνείδητό της και δημιουργούν τον χαμό, τον συναισθηματικό χαμό. Και εφόσον εξακολουθεί και βρίσκεται σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την ψυχική κατάσταση, αναπόφευκτα επηρεάζεται και γίνεται κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος και δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο τέλος και μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένα πρόσωπο απ' έξω. Σας είπα την ιστορία με το γιο μου, που μου είπε: «Δεν σε αναγνωρίζω, δεν είσαι η μάνα μου. Δεν είσαι εσύ. Πού πήγες, πού πήγε η Θέκλα», μου είπε. «Πού είσαι. Πού είσαι, χάθηκες». Και αυτό ήταν ένα χαστούκι που με ξύπνησε για να συνειδητοποιήσω το πού βρισκόμουν και να αντιδράσω ανάλογα. Η υγιής αντίδραση, η δημιουργική αντίδραση δεν είναι να γίνουμε ακόμη πιο σκληροί και να κλειστούμε ακόμη περισσότερο στο καβούκι μας και να καθρεφτίσουμε ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο με τον οποίο συνδεόμαστε. Η δημιουργική υγιής αντίδραση είναι να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης, να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της κακοποίησης, στην ανάγκη να διακόψουμε την τοξική σχέση και να πάμε κατευθείαν για ψυχοθεραπεία. Γιατί δεν είναι λύση το να γίνουμε σκληροί. Δεν είναι λύση το να γίνουμε απάνθρωποι. Δεν είναι λύση το να αρνηθούμε στη φύση μας. Είναι άμυνα. Ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, να λειτουργούμε όπως τα ρομπότ και να μην νιώθουμε τίποτα. Και γιατί βγαίνει αυτός ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας στην επιφάνεια από το υποσυνείδητό μας? Επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να νιώσουμε τον πόνο, άρα δεν μπορούμε να νιώσουμε και άλλα συναισθήματα. Ούτε τη χαρά μπορούμε να νιώσουμε, ούτε την έκπληξη, ούτε την αγάπη. Το συναισθηματικό μούδιασμα είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος βοηθάει για την ώρα που τραυματίζεται το πρόσωπο. Αν εξακολουθήσει αυτός ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας του συναισθηματικού μουδιάσματος να κυριαρχεί στη ζωή μας, θα μας αλωτριώσει. Και δεν μας αλωτριώνει ο άλλος, μας αλωτριώνει η δική μας παραμονή σε τοξικές καταστάσεις. Και εδώ έρχεται ακριβώς το θέμα, ο παράγων, ο ειδοποιός παράγων της ανθρώπινης βούλησης. Τι θέλω για μένα, τι θέλεις για σένα? Θέλεις να άγεσαι και να φέρεσαι από τα ψυχολογικά άλυτα θέματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέεσαι? Θέλεις να είσαι μαριονέτα που να παίζει ο κάθε τοξικός και διάγνωστος τον οποίο έχεις παραδώσει τη ζωή του να παίζει παιχνίδι? Ή θες να πάρεις τη δικιά σου ζωή στα χέρια σου? Ή θες να ενδυναμωθείς ψυχικά και συναισθηματικά? Και γιατί όχι να κάνεις ψυχοθεραπεία, να βάλεις ένα ψυχολόγο στη ζωή σου, ο οποίος να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι σου γίνεται? Χρειάζεται ένα άλλο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, όχι το τέρι σου, όχι εσύ, ένα άλλο πρόσωπο, στην καλύτερη περίπτωση ένας ψυχολόγος, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας, ο οποίος είναι φύση αντικειμενικός, γιατί οι ψυχολόγοι εκπαιδευόμαστε να είμαστε αντικειμενικοί
όταν αναλύουμε περιπτώσεις, σχέσεις, περιστατικά και τη ζωή άλλων ανθρώπων και να έρθει ο ψυχολόγος να σου πει «Ναι, μάνα μου, εδώ έχεις λάθος, θα σε βοηθήσω μέσω της ψυχοθεραπείας να διορθώσεις με αυτό και με αυτόν τον τρόπο και όχι, μάνα μου, δεν φταίς εσύ για αυτό για το οποίο έχεις ενοχές, δεν είσαι εσύ που φταίς για αυτό το πράγμα», γιατί πάρα πολλές φορές οι αδιάγνωστοι άνθρωποι μας κάνουν να νιώθουμε ενοχές. Μου έγραφε προλίγου μια φίλη μου, η οποία έχει καταφέρει πρόσφατα να βγει από μια πολύ κακοποιητική σχέση. Μου λέει: «Εγώ αποφάσισα να χωρίσω, όμως ο πρώην μου προκαλεί ενοχές και μου χτυπάει ότι μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές». Γιατί σε κάποια φάση αυτή η κοπέλα είχε μια ασθένεια, χρειάστηκε να χειριστεί πριν 5-6 χρόνια και ήταν μαζί της τότε. Και μου λέει: «Παρόλο που μετά που έγινα καλά, πέρασαν τόσα χρόνια, στα οποία αυτά τα χρόνια υπήρξε κακοποίηση μέσα στη σχέση, υπήρξαν αδικίες, υπήρξε ακόμη και οικονομική εκμετάλλευση, έρχεται και μου λέει: «Εγώ σου στάθηκα όταν ήσουν άρρωστη, δεν έπρεπε να με χωρίσεις, δεν έπρεπε να με αφήσεις». Άρα πηγαίνοντας στο ψυχολόγο, ο ψυχολόγος θα μας βοηθήσει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα δικά μας φτεξίματα πάνω στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε για να τα ξεπεράσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα φτεξίματα του άλλου για τα οποία δεν υπάρχει λόγος εμείς να νιώθουμε ενοχές ή να ταλαιπωρούμαστε. Η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία, το ξαναλέω και το εννοώ. Και δεν το λέω για να έρθει κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία σε μένα. Το λέω γιατί η ψυχοθεραπεία είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που έχουμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Για να μην χρειαστεί να αλλάζουμε και να γινόμαστε ξένοι, άλλοι από αυτούς που πραγματικά είμαστε, προκειμένου να επιβιώσουμε σε μια δύσκολη συνθήκη. Για να μπορέσουμε να σώσουμε και να διασώσουμε τον εαυτό μας. Και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, όχι μια κουτσουρεμένη εκδοχή του εαυτού μας η οποία βγαίνει στην επιφάνεια μέσα από ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο να μπορεί να δουλέψει στο φουλ τις μηχανές, ξέρω εγώ αν έχει τούρπο η μηχανή να βάλεις και το τούρπο να βάλεις και την κίνηση και στους 4 τροχούς, αλλά λόγω κάποιων συνθηκών να έχει μπλοκάρει αυτό το αυτοκίνητο, η μηχανή να μην μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς και να πηγαίνει με 3 χιλιόμετρα την ώρα και εσύ να λες: «Ναι, αφού πάει, αφού προχωρεί το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει λόγος να το πάρω για σέρβις, δεν υπάρχει λόγος να το πάρω για επισκευή, αφού λειτουργεί, αφού προχωράει. Κάποια στιγμή θα πάει». Θέλουμε να είμαστε αυτή η εκδοχή του εαυτού μας η χειρότερη, που να πηγαίνουμε με τη ρεζέρβα, που να μην έχουμε καθόλου έλεγχο στα συναισθήματα μας, στη ζωή μας, στις αποφάσεις μας, ή να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας δυναμικά και να είμαστε δυνατοί και μέσα σε σχέσεις και έξω από αυτές. Ναι, οι σχέσεις μας επηρεάζουν, αλλά το κλειδί για να μην αλωτριωθούμε από τυχόν κακοποιητικές σχέσεις είναι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και όταν νιώθουμε ότι αλλάζει ο χαρακτήρας μας, η προσωπικότητα μας και η λειτουργικότητα μας, να πηγαίνουμε κατευθείαν σε ψυχολόγο για ψυχοθεραπεία, για ψυχοδιάγνωση, για ψυχολογική στήριξη και για να μην χάσουμε τη λογική μας. Η ψυχοθεραπεία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η ίστατη λύση όταν κάποιος βρεθεί στην πλήρη κατάθλιψη ή στο μέσο μιας έντονης αχώδους διαταραχής. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα δώρο που μπορεί να δώσει ο καθένας τον εαυτό του σε όλες τις φάσεις της ζωής του και για τα παιδιά υπάρχουν ψυχοθεραπευτικές ομάδες και παιδοψυχολόγοι και για τους ενήλικες και η ψυχοθεραπεία ίσως να ήταν και μια καλή ιδέα να την κάναμε και προληπτικά, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια να κάνουμε ένα κύκλο συνεδριών, 5-6 συνεδρίες ξέρω εγώ προληπτικά, ούτως ώστε να κρατούμε τη μηχανή μας, τη ψυχή μας, το σώμα μας, το μυαλό μας, το είναι μας σε καλή κατάσταση. Ναι, οι τοξικές σχέσεις μπορεί να μας αλωτριώσουν, αλλά ναι, τα γονίδια μας επηρεάζουν, ναι, η οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε παίζει καταλυτικό ρόλο πάνω στο πώς θα εξελιχθούμε, υπάρχει όμως και η προσωπική βούληση, υπάρχει και το μυαλό, το οποίο με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και το μυαλό και την προσωπική βούληση για να αντισταθούμε στην αλωτρίωση. Ναι, μεν, γράφεις φίλοι στο email ότι χάλασε ο κόσμος και υπάρχουν πολλοί τοξικοί κλπ. Όμως
Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος είναι χειρότερος σήμερα από ότι ήταν προηγουμένως. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι κακοποιητικοί, πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι αδιάγνωστοι και τοξικοί. Μπορεί απλώς να μην μιλούσαμε γι' αυτό. Και πιστεύω ότι η σημερινή εποχή με την πληθώρα πληροφοριών, καλή ώρα τώρα αυτό το βίντεο της ψυχοεκπαίδευσης, και όπως υπάρχουν και πολλά άλλα, δεν είναι μόνο τα δικά μου, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανοίξουν τα μάτια τους και να επιλέξουν για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους υγιέστερη ζωή και διαγνωσμένη ζωή. Διαγνωσμένοι να είμαστε, εύχομαι. Καλό βράδυ. Φιλιά. Θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια.